Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην φετινή μας εκδήλωση και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο προάβλιο του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου. Μια εκδήλωση που στηρίζεται στο μεράκι των ανθρώπων της διοίκησης καθώς και των αθλητών του Συλλόγου. Γίνεται τα τελευταία 7 χρόνια και πλέον αποτελεί θεσμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία της τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, κύριο Γιάννη Κοντευράκη. Τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κύριο Τζανί Αναστάσιο. Τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου, τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους, τους εκπροσώπους των αθλητών της επαρχίας, των σωματείων της επαρχίας μας. Είναι η πρώτη μου δημόσια ομιλία σαν πρόεδρος του ΑΟΚ, οπότε συγχωρήστε το πιο άγχος μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Μαράη και η Λιού Ντεγκόνιν για την πολύτιμη στήριξή της, τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου για την παραχώρηση του χώρου, τη Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού και την πρόεδρο της κυρία Άννα Στρίγκου για την προμήθεια υλικού για την εκδήλωσή μας. Το Μάκη Γεωργίου για τη δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. Τη Μαρία Σαρίγανη για τους χώρους του πάρκινγκ. Τον Παναγιώτη Κληρονόμη για την παραχώρηση της γεννήτριας και τον Νίκο Παπαδία για τα θερμομπόξ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στους φίλους υποστηρικτές χορηγούς του Συλλόγου μας. Η διαρκής υποστήριξή σας στο έργο που έχουμε αναλάβει μας τιμά και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στο να θέτουν υψηλούς στόχους και να πετυχαίνουν υπερβάσεις. Με τη βοήθειά σας θα είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε αποτελεσματικότερα τα παιδιά του Συλλόγου μας και να τα κρατήσουμε κοντά στις χαρές του αθλητισμού. Ευχαριστούμε λοιπόν τους χορηγούς απόψινής μας εκδήλωσης, οι οποίοι είναι Καρανικόλας Μιχάλης, Κρώματα Εργαλεία, Μαχαίρα Μαρίνα, Είδη Γηινής, Δέδε Σπύρος, Γενικό Εμπόριο, Σοφική τη Δήμητρα, Μεσολυμπιακό Σταθμό, εδώ Λιλιπούπολη, αδερφούλα μου. Αθανασούλα Κωνσταντίνος, Χειρουργικές Εργασίες, Κρητικό Σούπερ Μάρκετ, Καραγιάννης Γιάννης Αρδοποιία, Σωτήρης και Νεκτάριος Μαχαίρας, Κρώματα και Είδη Γηινής, Αφία Αυδούλη, Βιομηχανική Ψήξη, Αφία Αποστόλου Κατασκευαστική, Ψυχογιός Πολύσης Ακινήτων, Δρούζας Εστιατόριο Κώστα, Θεοδόρου Ανδρέας Κάπα Κόφη, Αφία Αποστόλου Υγρά Καύσιμα, Λάμπρου Αναστάσιος Κωστίνης Μανώλης Φροντιστήρια, Μέλος Δημήτρης Πιτσαρία, Ιφαντίδης Σωτήρης Γεωπόνος, Ψηλός Βασίλης Ανακύκλωση Μετάλλων, Κοτσοβός Δημήτρης Ελαιοχρωματισμοί, και Ιβάνης Γιώργος Καφέ, Ζόγκας Κωνσταντίνος Ήδη Δώρον Έβιπλα, Νταουλιάρης Ανδριανός Χειρολογικές Εγκαταστάσεις, Λαμπύρης Σάκης Μηχανολόγος, Τσιφάκης Πέτρος Εκτυπώσεις, Φασιλής Γιώργος Κομματουργικά, Σιφτέρης Δημήτρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Κρητικός Νίκος Ηλεκτρολόγος, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Χέλικας, Καλλιδρόμ Εστιατόριο, Food Market Βασιλόπουλος Κρανίδη και Δαγρές Θεόδωρος Μάρμαρα. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ, χωρίς να έχετε καμία άμεση σχέση με τον ΑΟΚ, χωρίς να είστε μέλη της διοίκησης, χωρίς να είστε χορηγοί ή γονείς αθλητών. Θέλω να γνωρίζετε πως με τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας στηρίζετε τους σχεδόν 200 αθλητές και αθλήτρες του τμήματος μπάσκετ, τους 50 αθλητές του πολύ επιτυχημένου τμήματος κάκι και τα τελευταία 2 χρόνια τους αθλητές του τμήματος ποδηλασίας. Η μεγάλη αυτή συμμετοχή στα τμήματα υποδομής του αθλητικού ομίλου Κρανιδίου κάνει εμάς τους υπεύθυνους της ομάδας αλλά και την τοπική κοινωνία να ζητούμε περισσότερο από ποτέ την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίριση στο Κρανίδι. Η δωρεά του αείμνηστου ευεργέτη Κώστα Δημότση Έλληνα με το οικόπεδο και τις 200.000 ευρώ προς το Δήμο Ερμιονίδας είναι η παρακαταθήκη και νομίζουμε πως υπάρχει και πολιτική βούληση πλέον. Πρέπει επιτέλους να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του μεγάλου Κρανιδιώτη. Ένα έργο πνοής και διεξόδου για την νεολαία της επαρχίας μας και όχι μόνο. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, τους τραγουδιστές Μάκη Τζούνιορ Χριστοδουλόπουλο, Νότι Θαλασσινό, Πόλη Δανέζη, Κάτια Θαλασσινού, τον Δημήτρη Κασιάρα στο βιολί και τα μέλη της ορχήστρας. Με συγχωρείτε, είναι τυπογραφικό λάθος, το Ζήση Κασιάρα. Το Μάκη Παναγιωτόπουλο, τον Ηλία Αναγνώστου, τον Κώστα Μανατίδη, τον Δημήτρη Κρητικό και τον Στέλιο Καραγιάλη. Και να ευχηθώ σε όλους σας καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.